Αγαπητοί φίλοι του Κιθαρολόγιου, χαίρετε. Στο σμαραγδένιο νησί μεταφερόμαστε απόψε για να συναντήσουμε το Γιάννη Γιακουμάκη. Αγαπητέ Γιάννη, καλώς ήλθες στο Κιθαρολόγιο. Καλώς σας βρήκα, Γιώργο μου. Τα σέβη μου. Και τα δικά μας. Είναι μεγάλη χαρά. Η Ρόδος είναι πολύ αγαπημένο νησί, με μακρά ιστορία και τώρα θα μας μιλήσεις εσύ και για την κιθαριστική της ιστορία, διότι είσαι ένας άνθρωπος που την βιώνεις και σε μεγάλο βαθμό την δημιουργείς. Όπως θα πούμε και παρακάτω. Πες μας, Γιάννη, πώς ξεκίνησες. Πώς ξεκίνησα. Ξεκίνησα πολύ μικρός και όχι με την κιθάρα, αλλά ξεκίνησα με ένα μονοφωνικό όργανο, το οποίο το αποκαλούν και βασιλιά των οργάνων, το βιολί. Ο πατέρας μου, βλέπετε, ήταν και ο πρώτος μου δάσκαλος, ήταν βιολιστής, βασικά. Πολυοργανίστας ήταν, αλλά το βασικό του όργανο το βιολί. Ξεκίνησα λοιπόν με βιολί, στα 7 μου χρόνια, μονοφωνικές μελωδιούλες. Τώρα πώς πήγα στην κιθάρα. Πώς τα φέρνει η ζωή έτσι. Και πώς παίρνονται οι αποφάσεις ερήμην μας μερικές φορές. Και αυτές οι συγκυρίες που οδηγούν σε αποφάσεις, σε αλλαγές κατευθύνσεων, θα δεις πώς γίνονται όλα μόνα τους. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η Ρόδος έχει την παλιά πόλη, όπου εγώ είμαι γεννημένος στην παλιά πόλη, έχω ζήσει τη μισή μου ζωή εκεί. Έχει πλατείες, έχει στενά δρομάκια, έχει ο Τσαλωτά, έχει ένα κλίμα από υπότες, έχει ένα κλίμα από πρίγκιπες και πριγκίπισες. Λοιπόν, ένα βράδυ, ενώ επέστρεφα σπίτι από μια δουλειά, στα 10 μου τότε είχα παίξει ήδη 3 χρόνια βιολί, άκουσα ήχους κλασικής κιθάρας από ένα πλανόδιο, ο οποίος ήταν αυτός ο πλανόδιος ο γνωστός, με τη θήκη ανοιχτή μπροστά. Έπαιζε κλασική μουσική, άκου να δεις τώρα. Και τι έπαιζε? Έπαιζε το Σεβαριό του Σόρ. Τρελάθηκα όταν τ' άκουσα. Νόμιζα ότι μπήκαν διαβολάκια μέσα στα αυτιά μου και κάτι έπαθα, κάτι έγινε. Καλά, εννοείται ότι κάθε βράδυ ήμουν εκεί στην πλατεία, στη γωνιά εκεί πέρα, για να μην με βλέπει και πολύ, γιατί ντρεπόμουν. Αυτός με έχει πάρει χαμπάρι και όταν με έβλεπε, ό,τι και άλλο και να έπαιζε, έπαιζε αυτό το θέμα, λες και ήξερε ότι, ξέρω εγώ, μ' άρεσε κάτι τέτοιο. Να μην σας τα πολυλογώ, βρέθηκε σύντομα με κάτι παρτιτούρες στα χέρια. Εγώ έπαιζα μονοφωνική μουσική τότε. Είχα τον πατέρα μου, βέβαια, βοηθό. Με την πολυφωνία, με τα αυτά. Βρέθηκα να παίρνω διαζύγιο άρων-άρων από το βιολί στα μαύρα μεσάνυχτα. Και βρέθηκα με μια κιθάρα στα χέρια με συνδεμάτινες κορδές και να παίζω το Θεβαριέ. Να ρωτάω τον πατέρα μου συνέχεια πώς παίζεται αυτό, τι είναι εκείνο. Βέβαια, ιδέα για απογιάντο, ιδέα για ήχο, για νύχια και όλα αυτά δεν υπήρχαν στο κεφάλι μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το ξεκίνημα που με οδήγησε να μελετήσω κιθάρα. Μ' ακούς? Σε ακούω. Απλώς ακούγομαι, Γιάννη? Ναι, ακούγεσαι. Ωραία. Απλώς η απορία μου είναι, ήταν Έλληνας, ήταν ξένος, σε βοήθησε στην πορεία? Ήταν ένας Έλληνας. Ξέρεις, ήταν κάποιος από αυτούς που είναι δάσκαλοι, αλλά χωρίς τα μπέλα τους. Έχεις γνωρίσει αυτούς, Γιώργο, τους ανθρώπους? Φαντάζομαι. Γιατί από αυτούς μαθαίνουμε πιο πολύ, Τι εννοείς, προσδιορίσε το λίγο παραπάνω. Εννοείς δάσκαλοι, αλλά όχι σολίστ? Τι εννοείς? Δεν λέει πουθενά ταμπέλα «Είμαι δάσκαλός σου». Μας επηρεάζουν οι άνθρωποι αυτοί. Μας μαθαίνουν, μας οδηγούν με μονοπάτια που ζούμε τρομερές στιγμές, αλλά δεν έχουν την ταμπέλα του δασκάλου όπως έχει, θέλω να πω, όταν πας σε ένα οδείο, πας στον τάδε δάσκαλο και κάνεις μάθημα. Απολύτως κατανοητό. Αυτό είναι. Φυσικά μου έχει συμβεί και μπορούμε να πούμε ότι συμβαίνει συνεχώς και μπορεί να συμβεί και σε καταστάσεις. Και τώρα δηλαδή που η ηλικία πια δεν είναι η πρώτη νεότητα, ίσως ούτε και η δεύτερη, συμβαίνει συνέχεια. Μπορεί να βρίσκεται λοιπόν στους τοίχους ενός ποίηματος και τα λοιπά. Για πες μας. Βέβαια. Τώρα κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που μου έρχονται πάνω-πάνω ή κάτω-κάτω, αν θέλεις.
Δύο στιγμές είναι που έχω ζήσει με τον πατέρα μου. Ήταν ο πρώτος μου δάσκαλος. Δεν μου έμαθε, όπως σας είπα, τα απογιάντο. Δεν μου έμαθε. Δεν ήξερε και πολλά να μου πει, γιατί ήξερε απλώς ακόρδια, ήξερε να σολάρει στην ηλεκτρική του κιθάρα κτλ. Αλλά ήταν ο δάσκαλός μου όμως, γιατί με αυτόν έζησα κάποια πράγματα πολύ μοναδικά. Ένα από αυτά ήταν όταν κάπου εκεί είχα παίξει 1-2 χρόνια κιθάρα, εκείνος έπαιζε βιολί, όπως σας είπα. Μια φανταστική μελωδία, δεν θυμάμαι όμως ποια μελωδία ήταν αυτή. Μελετούσε και αυτός λίγο μαζί μου, έπαιζε παρότι είχε πολλές δουλειές και δεν μου είχε πολύ χρόνο να μελετήσει. Γιάννη μου λέει, άκου τα κόρτα αυτά, μου πιάνει την κιθάρα, μου δείχνει ένα τετράμετρο, πάνω εκεί μου λέει, απέξω εγώ κάτι και παίζω λοιπόν εγώ τα μέτρα αυτά, με μια προβούλα, εύκολα ήταν. Το μάθημα ζωής του ποιο είναι, ότι πιάνει το βιολί να παίξει, αρχίζει και παίζει τα τετράμετρα αυτά που σας είπα και σε λίγο γυρνάει πλάτη. Δεν καταλάβω γιατί γυρίζει πλάτη. Φαντάστηκα στην αρχή για να ακούει πιο καλά. Όταν όμως γύρισε, είδα ότι έκλαιγε. Γιατί συγκινήθηκε. Λοιπόν, για μένα αυτό ήταν ένα μάθημα πρώτης τάξεως. Δηλαδή να βλέπεις τον πατέρα σου να κλαίει γιατί παίζει μουσική έτσι χοντρά-χοντρά. Μην καταλαβαίνεις. Και ένα άλλο, το οποίο έπαιζα το λάγκρυμα του Τάρεγκα σε μια μαθητική συναυλία των μαθητών του. Στο δεύτερο μέρος έχει ένα ρε φυσικό. Εκεί λοιπόν, ενώ με διεύθυνε έτσι για να μου δώσει μια ορχιστική κατάσταση και να μπω σε ένα κλίμα έτσι πιο μεγάλο από αυτό, το να απλά να παίζεις κιθαρίτσα, ας πούμε έτσι, θέλει κάτι να μεγαλώσει μέσα μου. Εκεί λοιπόν στο ρε φυσικό, που είναι όντως μια έκρηξούλα εκεί πέρα στο κομμάτι, κάνει μια κίνηση και ρίχνει ένα πορτατίβ και σπάει το πορτατίβ. Αυτό το ήχος του πορτατίβ που έσπασε σε συνδυασμό με τη διάθεσή του να μου δημιουργήσει κίνηση, επίσης ήταν μια μεγάλη στιγμή. Μια ακόμα στιγμή που μου ήρθε τώρα είναι όταν πήγα στην τάξη πια του Εθνικού Οδείου στην αίθουσα 4 να κάνω μάθημα με τον κύριο Ασμακόπουλο, τον Βαγγέλη, μεγάλο δάσκαλο και μεγάλο μέντορα στην πορεία μου. Έχει επηρεάσει πολύ τη ζωή μου και τόσων άλλων. Ο Βαγγέλης Ασημακόπουλος, λοιπόν, όταν μπήκα μέσα, το πρώτο πράγμα που έκανε, αφού με ρώτησε κάποια στοιχεία έτσι και τα λοιπά, μην σας πω πολύ λεπτομέρειες, σας κουράζω, θεώρησε σωστό ότι πρέπει να μου παίξει κάτι, ας πούμε, για να καταλάβω. Και όντως έπαιξε την κιθάρα και μου έπαιξε το αραβικό καπρίτσιο. Το ένιωσε ότι το έπαιξε για μένα, για να με καλωσορίσει. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή ήταν σαν να είναι ένα μπροστά μου και να δείχνει με το χέρι του που θα έπρεπε να πάω. Δεν ξέρω πού έδειχνε, αλλά σίγουρα πήγα προς τα εκεί που μου έδειχνε. Να, αυτά μου ήρθαν έτσι σαν στιγμές στην ερώτησή σου, Γιώργο μου. Πολύ συγκινητικά όλα αυτά, πολύ πραγματικά όλα αυτά. Ευχαριστούμε που ανοίγεις την ψυχή σου και μας λες πράγματα που είναι κάποιες προσωπικές ιστορίες που σίγουρα σε έχουν φέρει μέχρι εδώ και σίγουρα δεν περιμένει κάποιος, ίσως κάποιος θα μπορούσε να περιμένει ότι ξέρεις άκουσα αυτό το έργο σου εγώ σε ένα ραδιόφωνο και τα λοιπά και αποφάσισα και μετά πήγα. Όμως ήταν μια πορεία που πραγματικά δικαιολογεί για εμένα που σε ξέρω όχι πολύ, αλλά σε παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό, με την καλή έννοια του όρου, καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Όμως θα μου επιτρέψεις να ρωτήσω κάτι πιο έτσι, πιο πεζό. Η κιθαριστική πραγματικότητα μετά από τα πρώτα μαθήματα με τον πατέρα σου, υπήρξε στην Ρόδο, δηλαδή ο Ευάγγελος σου έκανε μάθημα στη Ρόδο ή με κάποιον τρόπο εσύ βρέθηκε στην Αθήνα. Και Με η το που τελείωσα το ερώτηση λύκειο. μπορεί να φαίνεται λίγο πεζή, αλλά έχει να κάνει με την επόμενη ερώτηση που θα κάνω, γι' αυτό θα ήθελα την απάντησή σου. Α, ωραία. Μετακόμισα στην Αθήνα, εννοείται. Μετακόμισα στην Αθήνα, ενοικίασα σπίτι και σπούδασα με τον Ευάγγελο Ασημακόπουλο Σε τι ηλικία, με τα Γιάννη? μαθήματα εκεί. Σε τι Τα 18 ηλικία? μου χρόνια, 17, όταν τελείωσε, με το που τελείωσα το Λύκειο. Άρα μέχρι τότε έκανες Όλα έγιναν. ακουστική κιθάρα, να πούμε. Όχι, κλασική έκανα, αλλά με το που τελείωσα το Λύκειο,
Κατάλαβα απλά ότι αυτό που έκανα δεν ήταν κλασική κιθάρα. Έπαιζα όμως, δηλαδή βρήκαμε παρτιτούρες. Ο πατέρας μου έκανε μαθήματα και τότε σε παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν κλασική κιθάρα. Δεν ξέρω αν υπήρχε τότε όρος ακουστική κλασική. Είναι λίγο συγκεκριμένα με στο μυαλό μου εκείνη την εποχή, γιατί μιλάμε τώρα και για έναν αιώνα πίσω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μετακόμισα και σπούδασα με τον κύριο Ασμακόπουλο. Και αυτό που σπούδασα βέβαια δεν ήταν μουσική, ήθελα να μάθουμε, να προσπαθούμε και να μάθουμε να φιλοσοφούμε, γιατί αυτό θυμάμαι στην τάξη έτσι, του Ασχημακόπουλου, του Βαγγέλη. Θυμάμαι ότι γινόντουσαν πολλές συζητήσεις με το που ένιωθε ότι κάποιος είχε μια ροπή έτσι, να πει κάτι, το ενίσχυε, μπαίναν και οι υπόλοιποι και τελικά ήταν αυτή η προσπάθειά μας να φιλοσοφούμε το παίξιμό μας, ας πούμε. Τα μπλέξαμε λίγο έτσι, τα μπλέξε τόσο ωραία ο Ευάγγελος, που να, αυτά θυμάμαι. Μας περιγράφεις λοιπόν μια υπέροχη όσμωση στο χώρο, στον υπέροχο χώρο της μουσικής, που φυσικά, όπως εσύ το είπες, δεν κινείται σε απόλυτες τιμές. Υπάρχουν και άλλα πράγματα και η φιλοσοφία την οποία αναφέρεις και οι άλλες ιστορίες που γίνονται γύρω-γύρω βοηθούν στο να κάνουμε πιο σφαιρική τη γνώση μας και όλο αυτό μετά να το δώσουμε και εμείς στους επόμενους. Όμως η ερώτηση που ήθελα να σου κάνω είναι ότι περιγράφοντας τις δυσκολίες της τότε εποχής, θεωρείς πως τώρα στο νησί και στα πλαίσια του νησιού, έτσι αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε περιφερειακή έτσι, πόλη, υπάρχουν οι ίδιες δυσκολίες ή τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και διευκολύνεται έτσι ο σημερινός μαθητής της κιθάρας? Κοίταξε Γιώργο, βασικά πιστεύω ότι υπάρχει μια αρμονία στη ζωή μας. Δηλαδή, οι ελλείψεις έρχονται με τα αρνητικά, δένουμε τα θετικά και υπάρχει πάντα μια ισορροπία. Πάντα, απλώς μερικές φορές δεν μπορούμε να τη δούμε. Όντως, εδώ στη Ρόδο υπάρχει μια έλλειψη πληροφόρησης, υπάρχει έλλειψη κύκλου. Είναι μια δυσκολία, δηλαδή, πολλές φορές τα παιδιά κάνουν 3-4 χρόνια και δεν έχουν δει έναν στη σπουδαστή τους να παίζει ένα πιο δύσκολο κομμάτι ή να το δουν κάπως στη τηλεόραση αυτό ή ακόμα και στο σχολείο, αν θέλεις να τους δοθεί ευκαιρία να προβάλλουν κάτι, ας πούμε. Αυτό είναι το αρνητικό. Το θετικό και αυτό που έρχεται η εξισορροπητική κατάσταση είναι ότι φτιάχνονται πολεμιστές του φωτός εδώ στις επαρχίες. Δηλαδή, από τη μία αυτή υπέροχη, το υπέροχο ένστικτο των γονιών, το οποίο ένστικτο το είπα, σπρώχνει τους γονείς να σπρώξουν τα παιδιά τους προς την τέχνη και ειδικότερα τώρα αυτό που μιλάμε προς τη μουσική, και τη λεγόμενη κλασική μουσική μάλιστα. Γίνεται ένα τρίπτυχο μαθητής, δάσκαλος και γονέας, γίνεται μια ομάδα δυνατή και η οποία μπορεί να μην υπάρχει, ας πούμε, σε μια μεγάλη πόλη που θα με ανέσεις, εκεί θέλω να καταλήξω. Και επιβιώνουν βέβαια τα παιδιά τα οποία όντως έχουν καταφέρει και έχουν αποκτήσει μια σχέση που δεν είναι και λίγα τα παιδιά αυτά, με το δάσκαλό τους, μια σχέση αν θέλεις με το αντικείμενο, με τις δυσκολίες της εξισορρόπησης των σπουδών στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, με την έλλειψη ώρας, όλα αυτά πάντως προχωράνε, δεν μπορεί να σταθεί φρένο στα παιδιά τα οποία θέλουν να προχωρήσουν. Ωραία. Πρένο δεν μπορεί να σταθεί. Υπάρχει όμως κάτι άβολο, να το πω, άκομψο. Τι εννοώ? Σου έρχεται λοιπόν ένας ταλαντούχος μαθητής που έχει και διάθεση και μελετάει και οι γονείς εμπιστεύονται κτλ. Η πιο σημαντική στιγμή για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί βαθύτερα με ένα όργανο είναι εκεί γύρω στην ανωτέρα που αρχίζουν τα πράγματα και σοβαρεύουν. Και ξέρει πλέον ο μαθητής ότι εγώ πρέπει να ασχοληθώ με αυτό το συγκεκριμένο ρεπερτόριο και αυτό να το κάνω κάτω από τις αυστηρές οδηγίες του δασκάλου, γιατί πλέον δεν είναι ότι το ταλέντο θα μας επιτρέψει να παίξουμε 1, 2, 3, 5, 10 κομμάτια, αλλά εκεί, γιατί ανέφερα στην ανωτέρα, χρειάζεται και βαθιά γνώση. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ένα παιδί για να παίξει μια σαραμπάντα από μια σουίτα, τι είναι αυτή η σαραμπάντα. Δεν μπορεί πλέον μόνο το ταλέντο να το οδηγεί. Εκεί λοιπόν έχει το ιερό καθήκον, έχουμε όλοι το ιερό καθήκον να βοηθάμε τα παιδιά. Και ξαφνικά εκεί που συνήθως από ό,τι
αν ξεκινήσει ένα παιδί σε μικρές ηλικίες, είναι στην εφηβεία. 15, 16, 14, 17. Και ξαφνικά λοιπόν έρχονται τα 17-18, αρχίζουν οι προετοιμασίες για τις Πανελλήνιες και η χειρότερη περίπτωση στα 18, χειρότερη περίπτωση για τον δάσκαλο, παύλα μαθητή. Κατάλαβα, κατάλαβα. Χειρότερη περίπτωση λοιπόν, περνάει σε κάποιο πανεπιστήμιο κεντρικό και η δουλειά που εσύ έχεις κάνει, γιατί θα μιλήσω από προσωπική έτσι, εμπειρία, η ικανοποίηση μεγάλη είναι να προχωρήσει ένα παιδί και να το καμαρώσεις να πάρει ένα καλό πτυχίο, ένα καλό δίπλωμα. Αν λοιπόν σου φύγει στα 17-18 και σου πει δάσκαλε, εγώ θα έρχομαι πίσω, έχει γίνει σε μένα αυτό, αλλά τελικά παρασύρεται από το πανεπιστήμιο και εξαφανίζεται ή αλλάζει δάσκαλο. Εκεί τα πράγματα δεν είναι όπως είπα στην αρχή, τουλάχιστον άκομψα. Κοίταξε, μέχρι να γίνω μπαμπάς ήταν έτσι όπως το λες. Δηλαδή στεναχωριόμουν πολύ, γιατί τότε δεν υπήρχαν και οι δυνατότητες με τα διαδικτυακά. Στεναχωριόμουν όντως, όχι πολύ, γιατί η διαδρομή αυτή που έκτισα με το κάθε παιδί ήταν κάτι το οποίο ήταν μοναδικό, ήταν κάτι το οποίο ακόμα και τώρα, παιδιά που ήταν τότε 7 και 8 χρονών στο ξεκίνημά τους, ας πούμε, τότε που εγώ πια ήμουνα σε ένα απόγειο της διδακτικής μου ιδιότητας, ακόμα και τώρα τα βλέπω και είναι σαν να βλέπω τα παιδιά μου. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Στην αρχή ήταν όντως άκομψο και δύσκολο για μένα και ίσως και για αυτά. Στην πορεία όμως είδα ότι είναι ίσως πανομοιότυπο με το να φύγει ένα παιδί για σπουδές σε το παιδί σου. Θα στεναχωρηθείς, αλλά χαίρεσαι γιατί πάει προς το καλό, πάει προς το συμφέρον του, πάει προς το φως, ξέρω εγώ. Οπότε έτσι το πάλεψα. Είναι όντως ένα πρόβλημα αυτό, γιατί εκεί που μπορεί να σοβαρευτεί σε εισαγωγικά ένα παιδί, ας πούμε, έρχεται η στιγμή που αλλάζει δάσκαλο, θα πάει σε ένα άλλο δάσκαλο, ο άλλος δάσκαλος μπορεί να έχει κάποια άλλη αντίληψη. Δηλαδή μπαίνουμε στα μικροδιαδικαστικά τώρα, τα οποία είναι και λίγο σημαντικά, αλλά αυτή είναι η ιστορία της επαρχίας. Και είναι πράγματα τα οποία τα έχω συνηθίσει για μένα, πια είναι κομμάτι της ζωής μου. Νομίζω ότι ό,τι καλό πήραν τα παιδιά από μένα θα το κουβαλάνε μια ζωή μέσα τους. Εντάξει, έχουν την ευκαιρία να πάρουν και καμιά συμβουλή έξτρα, ας πούμε έτσι, που να πάνε, τι να κάνουν. Πολλές φορές δεν παίρνουν, μου λέει έτσι ο δάσκαλος, εσείς μου λέγατε άλλα. Εντάξει, εύκολα να τα λύσεις αυτά. Καλή διάθεση να έχουμε, Γιώργο, και να τα βλέπουμε θετικά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πολύ ωραία. Γιάννη, είχα την μεγάλη χαρά να σε ακούσω φέτος ένα ρεστάλ, στο οποίο μπορώ να πω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ, όχι μόνο για την τεχνική του επάρκεια, αλλά αισθάνθηκα ότι αυτό το ρεσιτάλ έβγαζε κάτι παλιό, με την καλή έννοια του όρου παλιό. Τι εννοώ παλιό? Κατάλαβα. Κάτι, ξέρεις, επειδή ίσως κατάλαβες, αλλά να το εκφράσω γιατί μπορεί να είναι και κάποιοι και να παρεξηγηθεί. Έβγαλε κάτι παλιό για Γιακουμάκης. Λοιπόν, αυτό το παλιό εγώ το εννοώ το γνήσιο. Πώς βλέπεις ένα γέροντα σε ένα χωριό και λέει δύο κουβέντες και στέκεσαι και λες τι είπε τώρα αυτός ο άνθρωπος? Πόση σοφία έχει μαζέψει με τα χρόνια. Λοιπόν, αισθάνθηκα λοιπόν ότι, και θα το πω, δεν στο είχα πει, στο λέω τώρα, όσο έπαιζες, τόσο περισσότερο μου άρεσε το ρεστάλ σου. Σου μιλώ ειλικρινά. Δεν στο είχα πει. Αυτό μπορεί να το επιβεβαίωσε, δεν σου είχα πει κάτι τέτοιο. Είπαμε τα συγχαρητήρια, αλλά εγώ κατάλαβα ότι όσο περισσότερο αφινόσουνα στον Γιάννη, και τώρα καταλαβαίνω και σε αυτά που μου περιέγραψες, στο παιδί που κρυφάκουγε τον κύριο εκεί που έπαιζε το τέμβαργε, τόσο περισσότερο βγαίναν αυτά. Όμως για να φτάσεις εκεί, από ό,τι γνωρίζω, έχεις κάνει μια πολύ σημαντική πορεία και εδώ και στο εξωτερικό. Θα ήταν άδικο να μην ακουστούν αυτά τα πράγματα. Τι πορεία έχω κάνει, Γιώργο μου? Εντάξει, έπαιξα μουσική, διψούσα και το παράξενο ότι διψά ακόμα να παίξω, άκου να δεις. Δηλαδή, λες και θα μπορούσα να ξεκινήσω τώρα ξανά από την αρχή, έτσι νιώθω.
Λοιπόν, κοίταξε, έχει μια ανυπέρβλητη γοητεία η αλήθεια αυτός ο χώρος που λέγεται σκηνή όπου κάποιος παίζει κλασική μουσική. Αισθάνομαι ότι όταν σβήσουν τα φώτα και ανάψει το φως το απέναντι, είναι μια ανάκριση. Πες τα όλα εδώ και τώρα. Τι έχεις μάθει, τι ξέρεις, τι μπορούμε να μάθουμε από σένα, τι έχεις μάθει εσύ από μας. Πες τα όλα, αυτό νιώθω. Λοιπόν, ναι, όντως, έχουν πει και κάποιοι άλλοι φίλοι έτσι, που ήταν έτσι στις τελευταίες εμφανίσεις μου, γιατί είχα και η αλήθεια και πολύ καιρό να εμφανιστώ, για διάφορους λόγους. Όντως, αν θυμίζω για κάτι παλιό, μακάρι να το θυμίζω, γιατί ίσως να λείπει και από το χώρο μας έτσι, η αίσθηση της κλασικής κιθάρας έτσι όπως τη θυμάμαι εγώ εκείνα τα χρόνια. Γιατί τώρα, ξέρεις, υπάρχει μια άλλη αντίληψη από τα νέα παιδιά που παίζουν. Υπάρχει η αντίληψη μιας υψηλής πλέον τεχνικής, η οποία θέλει τετράωρα και εξάωρα κάθε μέρα και ειδικές δυνατότητες για να κερδίσεις πλέον τον κόσμο. Κάποτε ο αγαπημένος μας Ανδρέας Εγκόβια τον κέρδιζε απλά με ένα γλισάντο και με ένα βιμπράντο όμορφο, με μια ωραία φράση. Τώρα για να τον κερδίσεις τον κόσμο πρέπει να είσαι ένας μικρός Σούπερμαν. Αυτή είναι η νέα γενιά των πραγμάτων. Εάν συνδυάσουμε και λίγο το παλιό που, όπως είπα έτσι επιγραμματικά με τον γλισάντο και τη φρασούλα έτσι και αυτή τη γλύκα που μόνο η κιθάρα μπορεί να την έχει και να μην την ξεχνάμε, νομίζω ότι μπορεί να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο να δικαιώνει αυτό που το προσπαθεί, ας πούμε. Πολύ σεμνά εκφράζεσαι, το σέβομαι. Να μιλήσω όμως και για το ρεπερτόριο. Επειδή ίσως φέρουμε εμείς οι κιθαρίστες το μειονέκτημα ότι δεν έχουν γράψει πολύ μεγάλοι συνθέτες ιστορίες για κιθάρα, πολλές φορές παρατηρώ στους μικρούς Σούπερμεν που είπες κι εσύ, ότι ψάχνουν εν αγωνίως το καινούριο ρεπερτόριο, το οποίο συνήθως φέρει μαζί και νέες τεχνικές, δανείζεται τεχνικές από άλλες μουσικές, πολύ tapping, πάρα πολλά εφέ, πολλά χτυπήματα, όλα αυτά. Ενώ το αυτί μας, η ψυχή μας δεν γερνάει ποτέ, οπότε γιατί να μην ακούσει αυτό το συγκλονιστικό καπρίτσιο αράμπε που άκουσες από τον δάσκαλό σου και το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό κομμάτι από τα ωραιότερα έργα που έχουν γραφτεί ποτέ για κιθάρα, ας πούμε. Γιατί να μην ακούγονται τέτοια έργα συχνότερα. Εσύ βέβαια τα έβαλες στο ρεπερτόριό σου, απλώς θα ήθελα την άποψή σου όπως εκφράστηκες για τους Κοίταξε, νέους κιθαριστές και για το ναι. ρεπερτόριο. Υπάρχει μια συνεχή στάση εξέλιξης στον άνθρωπο. Αυτό το βλέπουμε σε όλα τα... Ας πούμε, δεν το βλέπουμε μόνο στη μουσική. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε, πατώντας ένα μαγικό κουμπί, να σταματήσει η πρόοδος της πνευματικής μουσικής στον Μπετόβεν, στον Μπετόβεν, στον Μότσαρτ, στον Μπαχ, και να πούμε ότι εδώ θα μείνουμε και θα γράφουμε συνέχεια τέτοια μουσική. Γιατί όντως ήταν, ας πούμε, ένα απόγειο της ανθρωπότητας εκείνη την εποχή, που ακόμα και τώρα βέβαια δεσπόζουν, λες και είναι χθεσινή η σημερινή. Βλέπεις όμως ότι ο άνθρωπος έχει μια τάση για μια πρόοδο, η οποία πρόοδος δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε εμείς οι παλαιότεροι, εγώ τουλάχιστον ο παλαιότερος. Τα νέα παιδιά όμως το νιώθουν μια επιτακτική ανάγκη να παίξουν διαφορετικά, να παίξουν πιο γρήγορα, να παίξουν. Είναι όπως και στον αθλητισμό, βλέπεις τα ρεκόρ συνέχεια σπάνε, συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Σε όλα η λογοτεχνία αλλάζει τρόπο έκφρασης. Οι συνθέσεις, τα παίξήματα, άλλοι παίζουν με μια τεχνική μόνο, ας πούμε, τρομερή, η οποία βγάζει σε τρελαίνει, ας πούμε, και σε δημιουργεί ένα δέος. Αλλά μόνο εντυπωσιασμό, όχι συνέστημα. Έχει άλλους που
το παντρεύουν λίγο καλύτερα αυτό και εγώ είμαι βέβαια υπέρ σε αυτό το κοινό που αρέσουν, μου αρέσουν οι καλλιτέχνες οι οποίοι συνδυάζουν μια πλέον εξελιγμένη τεχνική μαζί με έναν ωραίο ήχο και... αλλά όπως και να το κάνεις έχει χαθεί ένας αυθορμητισμός και μια διάθεση έτσι λίγο πιο ρομαντική η οποία συνάδει με αυτά που είπα, με την εποχή μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς δεν σταματάει ο άνθρωπος. Νομίζω ότι είναι και το βασικό του χαρακτηριστικό του ανθρώπου αυτό. Δηλαδή, όταν θα ήμασταν κάπου σε εκεί στις κοιλάδες και θα είχαμε την όψη ενός Homo sapiens, ας πούμε, πώς τους λένε αυτούς τους προϊστορικούς ανθρώπους, και βλέπαμε το βουνό, θα θέλαμε να πάμε να δούμε τι είναι το βουνό εκεί από πίσω, παρότι θα μας έφτανε η τροφή και το νερό εκεί που ήμασταν. Είναι η τάση του ανθρώπου να πάει παραπέρα, να προχωρήσει. Ανεξαρτήτως αν αυτό φαντάζει λίγο πιο λιγότερο φτωχό σε συναισθήματα ή λιγότερο φτωχό σε αξίες ή σε... Είναι όμως το μέλλον, φεύγει μπροστά. Δεν μπορούμε να το παρακολουθούμε. Ωραία, ωραία. Πρέπει να αντιδικήσω λίγο με αυτά που λες έτσι για την οικονομία της συζήτησης. Και εγώ τα αισθάνομαι αυτά και μάλιστα σε συζητήσεις με μη μουσικούς υποστηρίζω ακριβώς αυτή την άποψη. Όμως να πω κάτι. Προ Πιατσόλα ήταν ακριβώς η εποχή που όλα τα πράγματα ήταν η avant-garde, έτσι, η τάση αυτή, η μοντέρνα τάση σε όλα τα είδη της μουσικής. Και θεωρούσαμε ότι είναι λίγο παροχημένο. Το θεωρούσαμε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ίσως είναι λίγο παροχημένος αυτός ο ρομαντισμός και τα λοιπά. Και ξαφνικά έρχεται ο τρομερός αυτός Αργεντίνος, παίρνει την παραδοσιακή μουσική του τόπου του και μας κάνει όλους να κλαίμε. Να το πω έτσι απερίφραστα. Να ακούμε το Oblivion και να λέμε τώρα τι συμβαίνει εδώ. Να ακούμε το Soledad και να λέμε τώρα τι γίνεται εδώ. Να ακούμε το καφέ από την σουίτα για την Tango Suite και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να πω, μήπως αυτά τα λέμε με την αποθεωρητικής απόψεως επειδή τώρα άμεσα δεν υπάρχει κάτι που να διαφοροποιήσει από αυτά τα πράγματα. Ας πούμε μια άλλη περίπτωση που άλλαξε, που πρόσθεσε στο ρεπερτόριο της κιθάρας, να μην πούμε τώρα για τον Βίλα Λόμπος που έδωσε νέα πνοή, που ήταν αρκετά παλιότερος από τις μέρες μας, πηγαίνει σχεδόν τώρα έναν αιώνα, 80 χρόνια από όταν έγραφε. Μην πούμε για τον Λέο Μπράουερ, τον φοβερό και τρομερό, που έδωσε τεράστια όδηση στην κιθάρα. Αφήνουμε και τον Πιατσόλα. Ο Ρολάντι Ένς έδωσε ένα στυλ. Αυτοί όμως οι συνθέτες που παίχτηκαν αρκετά, είχαν αυτά τα στοιχεία που περιγράφεις. Δηλαδή το ρομαντισμό, έντονη μελωδία. Ο Ρολάντι Ένς, ας πούμε, έβαλε πάρα πολλά στοιχεία στο νέο ρεπερτόριο της κιθάρας τεχνικής φύσεως, αλλά οι μελωδίες του ήταν συγκλονιστικές. Τα συνδύασε. Μήπως λοιπόν μιλάμε για μία συνθετική παινία εντός πολλών εισαγωγικών και αναγκαζόμαστε ή μήπως ακόμη τώρα μου ήρθε ότι μπορεί να είναι και κάποιοι πειραματισμοί που μετά από 20-30 χρόνια κάποιος συνθέτης δεν θα τους θυμάται το κοινό. Okay, περάσανε, παιχτήκανε, δεν άγγιξαν πολύ κόσμο και εγκαταλείφθησαν. Κοίταξε Γιώργο, πραγματικά αισθάνομαι μικρός και λίγος για να σχολιάσω αυτά που λες για την παινία που είπες και όλα αυτά, τα οποία όντως και ίσως να είναι και ανησυχίες δικές μου και σε ένα μεγάλο βαθμό είναι, αλλά ξέρεις κάτι, κάποιος είχε πει κάποτε ότι τον κόσμο των παιδιών μας, λέει, δεν μπορούμε να τον... ζήσουμε ούτε στα όνειρά μας. Θέλω να πω ότι ο κόσμος των παιδιών μας είναι αυτός, των παιδιών των δικών μου. Πού να ξέρω εγώ τώρα πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς όλα αλλάζουν. Οι ρυθμοί έχουν ανέβει. Η λέξη συναίσθημα έχει πλέον πάρει μια άλλη θέση στη ζωή μας. Δηλαδή το ψάχνουμε πια όχι σαν γούστο και σαν αυτό, το ψάχνουμε σαν ανάγκη, το ψάχνουμε σαν στοιχείο επιβίωσης.
Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η διάθεση των συνθετών και η ανάγκη τους των συνθετών να προχωρήσουν, να φύγουν μπροστά, να δοκιμάσουν τεχνικές καινούργιες. Έχεις και από την άλλη πλευρά τους παίχτες οι οποίοι θα πρέπει να εξισορροπήσουν την κατάσταση αυτή, να πάρουν το έργο στα χέρια τους, να μην ξεχάσουν ότι έχουν την κιθάρα στα χέρια τους και δεν έχουν, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, το οποίο η οποία κιθάρα είναι εκφραστικό όργανο. Έχει το βιμπράντο, έχει το γλισάντο, έχει το απογιάντο, το γλισάντο, το μεταλλικό, το ντόλτσε, όλη αυτή την ορχήστρα, την πολυφωνία βέβαια. Και θα πρέπει να οι παίχτες τώρα να παίξουν ένα ρόλο, να παρουσιάσουν δηλαδή με ένα συναισθηματικό όσο γίνεται τρόπο, γιατί το συνέστημα είναι αυτό που γεννάει τα πάντα και την αποδοχή και την πρόοδο και τις μεγάλες στιγμές. Το συνέστημα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Και στη γέννηση των παιδιών μας, στα κλάματά μας, στις συγκινήσεις μας, στους έρωτές μας, στις μουσικές μας, στους φιλίες, όλα αυτά είναι το συνέστημα που κάνει μοναδικές στιγμές. Λοιπόν, και γι' αυτό χαίρομαι όταν πηγαίνω σε φεστιβάλ τα οποία βλέπω, ας πούμε, τον Ασημακόπουλο, τον Βαγγέλη, ο οποίος στα φεστιβάλ το έχει μια άποψη στους καλεσμένους. Δεν φωνάζει, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά από το συνέστημα ή μακριά από τον όμορφο ήχο και μια σεμνότητα, η οποία βέβαια δεν έχει να κάνει με την σεμνότητα, με την έλλειψη τεχνικής, αλλά με την πιο βαθιά και ουσιαστική έννοια. Νομίζω ότι κάπου εκεί παίζεται το παιχνίδι μας. Όλοι μας παίζουμε ένα ρόλο. Καλά κάνουν οι συνθέτες και πάνε μπροστά. Έτσι κι αλλιώς στο χέρι μας, στο χέρι των παιχτών είναι να διαλέξουν το ρεπερτόριό τους, τι ρεπερτόριο θέλουν να παίξουν. Υπάρχει, νομίζω, και εδώ, όπως είχα πει και στην αρχή, πάντα, όπως πάντα, υπάρχει μια αρμονία. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Χαίρομαι για αυτά που ακούω, χαίρομαι για αυτές τις απόψεις που θα κάνουν και μένα σε δεύτερο χρόνο, αλλά και τους ακροατές μας, τους θεατές μας, να προβληματιστούν. Τελειώνοντας αυτή την εξαιρετική συζήτηση που την έχεις διανθίσει με πολύ όμορφες απόψεις, μίλησέ μας λίγο για το φεστιβάλ που, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 3 χρόνια έχεις δημιουργήσει στη Ρόδο. Ναι, έχουμε δημιουργήσει εδώ με μια ομάδα παραγόντων εδώ στη Ρόδο. Δύο φορές το έχουμε κάνει το φεστιβάλ. Δεν το έχω στήσει μόνος μου, το έχουμε στήσει παρέα με άλλους συναδέλφους εδώ πέρα. Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια του Ασημακόπουλου, του Ευάγγελου, να το διευθύνει αυτό στο φεστιβάλ. Και έτσι φτιάχτηκε για 2 χρόνια μια υπέροχη κατάσταση. Τώρα είχαμε μια αλλαγή της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε ένα ταρακούνημα, το οποίο πιστεύω ότι θα μας επιτρέψει όμως, γιατί υπάρχει διάθεση, να το δημιουργήσουμε και για 3η χρονιά. Και αυτό που έχω να σου πω είναι ότι θα εξισορροπήσει πάρα πολύ την κατάσταση, όπως όλα τα φεστιβάλ της παραμεθόριους, αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, να έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να δούνε και παίχτες από άλλα μέρη, από άλλες βαθμίδες, από άλλες σχολές, και να τους δοθεί ευκαιρία να νιώσουν και λίγο πρωταγωνιστές στην κιθαριστική, έτσι, μουσική σκηνή. Εύχομαι, θα το ξέρεις σύντομα, γιατί θα ζητήσω και τη βοήθειά σου για να το κάνουμε γνωστό, έτσι, στον κόσμο μας, για να σου δώσω και συγχαρητήρια, γιατί παίζεις ένα ρόλο κι εσύ που εξισορροπεί πολύ το πέρασμα αυτό του καλλιτέχνη προς τον κόσμο, όχι μόνο στη σκηνή, αλλά έτσι όπως το κάνεις εσύ, νομίζω ότι, γιατί παρακολουθώ τις συνεντεύξεις και ό,τι άλλο κάνεις, και να σου πω τα συγχαρητήρια μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Εγώ από τη σειρά μου, ως αποφώνηση για την σημερινή, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντική, πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ όμορφη συζήτηση, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που στην περιφέρεια, όπως την ονομάσαμε, στο μαγευτικό, στο πανέμορφο νησί της Ρόδου, υπάρχουν δάσκαλοι μουσικής, και δεν μιλώ κιθάρας, με το απόσταγμα της σοφίας της δικής σου. Χαίρομαι πολύ, γιατί η έννοια δάσκαλος, όπως λένε, είναι μέσα στα 3 λειτουργήματα και δεν ισχύει αυτό που όλα τα επαγγέλματα τώρα τα λέμε λειτουργήμα. Λοιπόν, ο δάσκαλος ήταν λειτουργήμα, είναι και θα είναι λειτουργήμα.
στο μέτρο που υπάρχουν δάσκαλοι που αντιμετωπίζουν τη διδασκαλία με τον τρόπο που το κάνεις εσύ. Είμαι χαρούμενος για αυτή τη συνέντευξη. Είμαι χαρούμενος, Γιάννη, που είχαμε τον τελευταίο καιρό γνωριμία. Επιφυλάσσομαι και στο μέλλον θα είμαστε πάντα εδώ γενικά για τα κιθαριστικά γεγονότα, αλλά πίστεψέ με και για πράγματα τα οποία κάνουν άνθρωποι όπως εσύ, έτσι περαιτέρω. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι να συνδυάσουμε τη λαϊκή μας μουσική με την κλασική μουσική και να μιλήσουμε για τους καλλιτέχνες και της λαϊκής μουσικής και της κλασικής μουσικής και να κάνουμε συσχετισμούς που στην τελευταία κουβέντα μας ήταν μια πολύ ωραία, έτσι, ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα συζήτησης τέτοιο. Αγαπητοί φίλοι, και να πω, ναι, ναι. Να πω και κάτι τελευταίο, που θα ήθελα να είναι το τελευταίο που θα πω σήμερα στην συνέντευξη αυτή που δώσαμε παρέα. Θυμάμαι ένα βράδυ που έχασα τον ύπνο μου, γιατί άκουσα σε μια διάλεξη που είχα πάει κάτι συγκλονιστικό, που νομίζω ότι είναι άξιο για να είναι φινάλε πολλών συζητήσεων, τουλάχιστον ας είναι φινάλε της δικής μας συζήτησης. Άκουσα λοιπόν το εξής φοβερό, Γιώργο. Ο δάσκαλος λέει, διδάσκει αυτό που είναι. Το διανοείσαι? Όχι αυτό που θέλει και αυτό το οποίο ζητάει ο μαθητής. Διδάσκει αυτό που είναι. Αυτό λοιπόν ας είναι μια ευκαιρία να γίνουμε όσο μπορούμε πιο καλοί σαν άνθρωποι, γιατί όλοι διδάσκουμε, Γιώργο. Όχι μόνο αυτοί που έχουν τις ταμπέλες, διδάσκουμε και εμείς οι γονείς, διδάσκουμε και εμείς οι δάσκαλοι, διδάσκουμε και εμείς οι φίλοι, και εμείς όλοι, όλες όλοι οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει. Συμφωνείς? Αγαπητοί φίλοι, θα απαντήσω αν συμφωνώ ή όχι, κρατώντας τον επίλογο που ο ίδιος ο Γιάννης μας χάρισε. Να είστε καλά και να στέλνετε ψηλά τις σκέψεις σας. Καλή συνέχεια. Τα φιλιά μου. Καληνύχτα.